Μπορεί να μην μπορώ όλες τις λέξεις να τις ερμηνεύσω, να τις εξηγήσω, αλλά κάποιες τις πιάνω. Παραδείγματος χάρη, λέει στην Αγία Γραφή μια φράση που είναι γραμμένη στα αρχαία ελληνικά, όπως και όλη η Αγία Γραφή. Άρτος στηρίζει καρδία ανθρώπου. Ποιος ξέρει τι υπεξιάζει από τη σημερινή. Άρτος στηρίζει καρδία ανθρώπου. Ευδοκία. Μας κρατάει, δηλαδή γυρίζουν. Άρτος στηρίζει η καρδία του ανθρώπου. Και μία άλλη παρόμοια, ίνος εφραίνει η καρδία του ανθρώπου. Πες τι σημαίνει. Ο ίνος της τι είναι. Πες τι, πού της εγωίτησης είναι η καρδία σου. Πες το, ο ίνος εφραίνει την καρδία του ανθρώπου. Εφραίνω, ξέρετε τι σημαίνει. Όχι, καθαρίζει. Είναι ευχαριστή. Ευφροσύνη είναι πολύ χαρά, πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Το κρασί μας ευχαριστεί. Βρίσκει στο τραπέζι, όταν έχουμε τραπέζι στο σπίτι, κάνουμε πίνουμε το κρασάκι και λέμε πολύ ωραίο. Πίνουμε και ένα τραγουδάκι, ε. Γεια σας, λέμε, μια τεβίδα και κάτι τέτοια. Σας κάνουμε τα παιδίδια. Έχουμε μια ευχαρίστηση δηλαδή. Λοιπόν, άσπρο πάτο, λέμε, κάτι τέτοια. Δηλαδή, παιδιά, όταν λέμε εφραίνει καρδία του ανθρώπου, άντε το εφραίνει δεν το ξέρουμε, το καρδία του ανθρώπου δεν το ξέρουμε. Ναι. Δεν είναι δικιά μου τα ελληνικά. Και δεύτερον, πέστε ότι αυτό το γράφω. Γράφω. Άρτος στηρίζει. Εφραίνει. Για το κίνο. Άρτος στηρίζει. Καρδία. Έτσι είναι γραμμένο, πώς να είσαι. Αυτό. Τα κέντρα είναι ελληνικά, αλλά έχω μέσα τον διαφορετικό. Μήπως βλέπετε διαφορετικά γράμματα από αυτά που χρησιμοποιείτε στις τώρα. Όχι, ναι, αλλά κάτι διαφορετικό. Πες. Του στόμα. Και αυτά εδώ που τα λέμε, ξέρει κανένα παιδί. Όχι, εσύ. Τα λένε πνεύματα. Τα πνεύματα είναι η ψήλη και η δασία. Η τόνη είναι η οξία, όπως βάζετε εσείς τώρα. Είναι πιο στραβή. Άλλοι την κάνουν έτσι, άλλοι την κάνουν σκέτα, έτσι, περισκομμένη τη λένε. Και υπάρχει και ένα άλλο που είναι μόνο τα δύο, και λέγεται οξυβαρία, κανονικά, έτσι θα ήταν, αλλά στην πράξη τη βάζουμε σαν αντίθετη της οξίας. Δηλαδή η οξία είναι έτσι, τη βαρία τη βάζουμε έτσι. Λοιπόν, πάντως τα γράμματα είναι παιδικά.